Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλημερίσω τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αβγιανάκη. Καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να έχουμε και μια καλή εβδομάδα. Και καλό καλοκαίρι κτλ. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, αλήθεια, αυτός ο Ιούνιος είναι ένας συνηθισμένος Ιούνιος ή μπορεί να είναι και Ιούνιος πολιτικών εξελίξεων, κύριε Αβγιανάκη, καθώς περιμένουμε δύο πράγματα. 21 Ιουνίου να δούμε τι θα γίνει με το χρέος, αλλά έχουμε σε εκκρεμότητα και το μεγάλο θέμα το εθνικό των Σκοπίων και ήθελα τη γνώμη σας αν αυτά τα δύο θέματα μπορεί να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι τόσο από λόγω θερμοκρασίας αλλά κυρίως λόγω πολιτικών γεγονότων. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου είναι ομολογούμενο σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, βρίσκεται σε πανικό. Και αντιλαμβάνονται πλέον και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές, αλλά και οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι δεν τους έχει βγει, δεν τους έχει βγει κανένα από τα σενάρια τα οποία είχαν καταστρώσει το τελευταίο εξάμηνο. Προσπάθησαν με αφορμή τα εθνικά θέματα, με έναν τρόπο εξαιρετικά επιπόλαιο και βιαστικό, χωρίς καν να έχουν προετοιμάσει τις συνθήκες για εσωτερική εθνική συνεννόηση, κυρίως με τις δυνάμεις που τους ή άλλους σε προηγούμενα χρόνια είχαν καταφέρει να συνοηθούν και να καταλήξουν και να δημιουργήσουν ένα εθνικό μέτωπο, ξεκίνησαν λίγο επιπόλαια, στοχεύοντας στη δημιουργία προβλήματος, εσωτερικού προβλήματος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν τουλάχιστον ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και αντί αυτού έτρεχαν να σβήσουν τις φωτιές, τις οποίες άναψαν με πολύ επιπόλαιο τρόπο και χωρίς καμία προετοιμασία. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πολύ πολύ σύντομα θα κληθεί να πάρει μεγάλες αποφάσεις. Το αντιλαμβάνεται, το αποφεύγει, διασκεδάζει τις εντυπώσεις, αλλά οι εκλογές οι εθνικές είναι πολύ κοντά και ο ίδιος κάποια στιγμή θα νιώσει και θα εισπράξει την τιμιγορία του ελληνικού λαού. Και η αίσθησή μας, κύριε Ιωάννου, είναι ότι θα είναι θορυβώδης η απόφαση του ελληνικού λαού. Θα είναι θορυβώδης η σφαλιάρα, η εκλογική που θα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, δεν μένουμε σε αυτό, αλλά και στη διαρκή δημοσκόπηση της επαφής με τον κόσμο που κάνουμε από άκρη σ' άκρη όλη την επικράτεια. Οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν σελίδα. Νιώθει ο ελληνικός λαός, μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν της αξίζει. Δεν μας αξίζει αυτή η παρακμή που έχει φέρει και έχει επιβάλει και προσπαθεί να καθιερώσει ως πρότυπο ο κύριος Τσίπρας με τους συνεργάτες του. Κύριε Αβγιανάκη, λέτε ότι θα κληθεί σύντομα να πάρει αποφάσεις ο κύριος Τσίπρας. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτές οι αποφάσεις μπορεί να κληθεί να τις πάρει και μέσα στο καλοκαίρι, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε και στα εθνικά θέματα αλλά και στα θέματα οικονομίας. Δηλαδή, εν ολίγης, αν μπορεί να έχουμε εκλογές, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τόσο πολύ σύντομα, ή θα προσπαθήσει να τις πάει προς τα πίσω και θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση. Θα ξεκινήσω από ότι θα προσπαθήσει να κάνει. Θα προσπαθήσει βεβαίως να τραβήξει όσο γίνεται παραπέρα. Θα προσπαθήσει να ολοκληρωθεί τετραετία. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του να, αν είναι δυνατόν, να στήσουν μια κάλπη για όλα. Για αυτοδιοίκηση πρώτου, δευτέρου βαθμού, ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν πρέπει με τίποτα να αλλοιωθεί το μήνυμα από τη μια. Και από την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει αυτή η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της τετραετίας. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Για μας και το καλοκαίρι, όλοι οι μήνες και όλες οι ημέρες και όλες οι εβδομάδες του καλοκαιριού είναι εργάσιμες ημέρες και θα κινηθούμε σε ρυθμούς έντονους. Και αυτό σας το λέω και ο γραμματέας του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να δουλέψει το ίδιο εντατικά όπως την προηγούμενη περίοδο, ώστε να επικοινωνήσει με πολίτες, να επισκεφτεί αρκετά σημεία της χώρας, να δουλέψει πάνω σε ζητήματα αιχμής που απασχολούν τους πολίτες και από την άλλη να προετοιμάσουμε περισσότερο και ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα, το πλαίσιο που η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί να εφαρμόσει την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε να κάνουμε εκπλήξεις, ούτε τάσουμε να γούμε πετραχίλια, ούτε είμαστε της συλλογικής των εύκολων και γρήγορων λύσεων. Αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς συνεργάτες του είναι να δουλεύουμε μεθοδικά και βήμα-βήμα, τμήμα-τμήμα να ανακοινώνετε, να επικοινωνείτε, να δουλεύετε και να εισπράττουμε τυχόν επιπλέον προτάσεις, βελτιώσεις στο πρόγραμμά μας. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη και ο κύριος Τσίπρας πρέπει να ετοιμαστεί να αποχωριστεί την καρέκλα του Πρωθυπουργού της χώρας. Θέλει ο κόσμος εκλογές, κύριε Αβγιανάκη, εισπράτεται ένα τέτοιο κλίμα. Θέλει εκλογές, γιατί δεν αντέχει άλλο. Τι θα πει ηρεμία? Ηρεμία δεν υπάρχει, υπάρχει ρευστότητα. Τώρα που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ποια βγαίνουμε από τα μνημόνια? Το τέταρτο μνημόνιο που είναι?
ήδη ακούσαμε με ωραίο τρόπο να προσπαθούν να μας πείσουν και το Δούνο του μπορεί να μην φεύγει, αλλά παραμένει ως παρατηρητής και ως σύμβουλος. Αστιότητες. Τελειώνει το τρίτο μνημόνιο και ακολουθεί το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι είναι διαχειρός Τσίπρα Καμένου. Άρα λοιπόν ένα τέταρτο μνημόνιο με πολλά μέτρα, πολλές απαιτήσεις, εποπτεία, αλλά χωρίς χρήματα θα είναι ακόμα δυσκολότερο. Είναι δηλαδή, αυτό το άκουσα από ένα φίλο που βρεθήκαμε κάποια στιγμή σε κάποιο σημείο της χώρας, λέει ο κύριος Τσίπρας στην ουσία τι έκανε. Διαπραγματεύτηκε για τα δάνεια τα οποία είχε σε εκκρεμότητα, διαπραγματεύτηκε με τις τράπεζες, στο τέλος της ημέρας κατάφερε και έβαλε υποθήκη, προσημείωση την περιουσία του κράτους, αλλά χωρίς να πάρει λεφτά. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα τέταρτο μνημόνιο που έχει προσημειώσει όλη την κρατική περιουσία για τα επόμενα 99 χρόνια, αλλά στην ουσία χωρίς να παίρνει χρήματα. Και χρήματα θα αναγκαστεί να παίρνει από τις αγορές που σαφώς είναι πολύ ακριβότερα. Κύριε Βιεννάκη, επειδή θα χρειαστεί να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνω από τώρα την ερώτηση και όταν επιστρέψουμε απαντάτε. Κάθε πολίτης τώρα, κάθε ένας από εμάς αναρωτιέται, ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει για παράδειγμα η δική σας κυβέρνηση, αυτή η αυστηρή εποπτεία, αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν υπογραφεί και οφείλουμε να τα εφαρμόσουμε, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν? Και τελικά τι είναι αυτό που θα αλλάξει για την καθημερινότητα και την τσέπη του καθενός από εμάς? Αν μπορείτε σε 2-3 λεπτά, μόλις επιστρέψουμε, να έχω την επιστροφή στο στούντιο και στη συζήτησή μας με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη. Και κύριε Αβγιανάκη, ρώτησα αν τελικά για κάθε πολίτη, για κάθε έναν από εμάς, αν αλλάξει η κυβέρνηση, τι είναι αυτό που θα ωφεληθεί, καθότι και εσείς θα είσαστε σε ένα ασφυκτικό εποπτικό κλειό. Τι θα αλλάξει? Θα αλλάξουν πολλά. Πρώτα απ' όλα θα αλλάξει η φυσιογνωμία το κράτος μας. Κατά δεύτερον θα υπάρξει μια σταθερότητα και μια σοβαρότητα. Και μια διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας, οικονομίας, αλλά και ζητήματα καθημερινότητας. Πέρα από τα θέματα υψηλής πολιτικής, που θα αντιμετωπίζονται με μια εντελώς διαφορετική άποψη, χωρίς δογματισμούς, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς όλη αυτή την ιδεολειψία που δυστυχώς κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα μυαλά και στις σκέψεις και στους χειρισμούς κυβερνητικών στελεχών. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Σε θέματα ασφάλειας, είναι δυνατόν να προσπερνά ασχολίαστο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τόσκας το χθεσινό περιστατικό με τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη να δέχονται δολοφονική επίθεση από νεαρούς κρυμμένοι πίσω σε κάποιο χώρο του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας εμείς το βαθμό τα περί ασύλου που μας έχει πει ο κύριος Γαβρόγλου, και με περίπου 30 βόμβες Μολότοφ επιτέθηκαν σε ένα λεωφορείο που μετέφερε κάποια στελέχη της αστυνομίας στον ΜΑΤ. Και τα αφήνω ασχολίαστο. Ή για να είμαι ειλικρινής, όχι ακριβώς ασχολιαστό, ο κύριος Τόσκας στις δηλώσεις συνεντεύξης που μας έχει δώσει το τελευταίο διάστημα, είτε είναι σαν να μην τρέχει τίποτα και ότι όλα είναι περίφημα και ότι η ασφάλεια των πολιτών πάει από το καλό στο καλύτερο και όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται ή γράφονται είναι δημιουργήματα της φαντασίας μας. Όμως δεν είναι έτσι. Οι πολίτες νιώθουν μια ανασφάλεια, ανασφάλεια βεβαίως οικονομική, αλλά και ανασφάλεια για την προστασία των ιδίων, των οικογενειών τους, των επιχειρήσεών τους, τις περιουσίες τους. Αυτό δεν μπορεί να συνιστεί, γιατί και τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι και εκείνοι έχουν οικογένειες, και εκείνοι έχουν δικαιώματα, και εκείνοι έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνο δυνατόν ώστε να επιστρέψουν το βράδυ στο σπίτι τους και στις οικογένειές τους. Στην τσέπη τους, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, θα δουν μια βελτίωση ή δεν μπορείτε ούτε εσείς να υποσχεθείτε κάτι τέτοιο? Ρωτήσατε πριν αν και κατά πόσο πριν το διάλειμμα, αν και κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και με ποιο τρόπο την αυστηρή εποπτεία την οποία έχουν φέρει τα μνημόνια. Ναι, την οποία νομίζω είναι υποχρεωμένες όλες οι κυβερνήσεις να ακολουθήσει εφόσον θα έχει υπογραφεί. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είχε ήδη φτάσει στα πρόθυρα της εξόδου από το μνημόνιο, τότε το Μέλι Χαρντούβαλη που σήμερα φαίνεται αφρός. Και μάλιστα γράφεται ήδη και συζητιέται, αχ και πού είναι αυτό το Μέλι Χαρντούβαλη, τα μέτρα εκείνα ώστε να είχαμε τελειώσει. Αλλά όμως δεν έγινε όλα τούτα, διότι είχαμε ένα Καμένο και ένα Τσίπρα, δύο δηλαδή αρχηγούς κομμάτων, οι οποίοι επένδυσαν στην τοξικότητα, στο διαχωρισμό και στην ένταση, τάζοντας τα πάντα στους πάντες, και ένα μέρος του ελληνικού λαού υιοθέτησε, πίστεψε όλα αυτά. Παροχές ύψους 12-13 δις ευρώ. Τι θα αλλάξει με εσάς όμως, ρωτάω κύριε Βιεννάκη, νομίζω αυτά τα ξέρουμε πια όλοι. Τι θα αλλάξει?
είναι καλό να τα υπενθυμίζουμε, διότι τα προσπερνούμε σαν πως είναι συνηθισμένα, ναι, είναι αυτονόητα. Απλά πάντα κοιτάμε μπροστά, γιατί τώρα αν έρθουν εκλογές. Επειδή λοιπόν κοιτάμε μπροστά και επειδή θα έρθουν εκλογές και το φθινόπωρο είναι πολύ κοντά μας, εμείς λοιπόν ενημερώνουμε τους Έλληνες πολίτες ότι η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι βέβαιο ότι θα παραλάβει ένα κράτος το οποίο θα έχει τις δυσκολίες δεσμεύσεις απέναντι στους δανειστές, αλλά έχει και πεδίο αξιοποίησης, το οποίο θα γίνει σε μέγιστο βαθμό, έτσι ώστε πρώτον να βελτιωθούν οι οικονομικοί όροι και κυρίως όροι δανεισμού και κυρίως μέτρα τα οποία η κυβέρνηση επέλεξε. Δηλαδή η βαρύτατη φορολόγηση, η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων και συνολικά των Ελλήνων πολιτών, χωρίς ταξικές προσεγγίσεις και διαφορές και σχεδιασμούς. Όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να νιώσουν πολύ πιο ελαφρύ το βάρος των φόρων που έχει αυτή τη στιγμή μετακυλήσει στις πλάτες τους. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε δεσμευτεί συγκεκριμένα μέτρα, μειώσεις φορολογικές τόσο του ΕΜΦΑ, του ΕΜΦΙΑ, όσο και του ΦΠΑ, όσο και μια προσέγγιση που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει και έχουμε ανακοινώσει τμηματικά σχετικά με το επιχειρήν. Πρέπει να επενδύσουμε σε ένα κράτος το οποίο θα παράγει, θα φορολογείται λιγότερο, θα τρέχει περισσότερο, ένα δημόσιο τομέα ευέλικτο που θα έχει βεβαίως τη δυνατότητα της αξιολόγησης και της καλύτερης λειτουργίας και απόδοσης των δημοσίων λειτουργών. Κύριε Βγενάκη, ένα μοντέλο δηλαδή το οποίο δεν μπορεί να το ενστερνιστεί, ούτε φυσικά να το υιοθετήσει, ούτε να το υπηρετήσει μια κυβέρνηση δογματική. Είμαστε υπέρ ξεκάθαρα των μεταρρυθμίσεων που ωφελούν τους πολλούς και όχι τους ελάχιστους, οι οποίοι κρύβονται πίσω από θεσούλες ή από ρόλους ή από αξιώματα που πρόχειρα τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Κύριε Βγενάκη, επειδή σε λίγο τελειώνει η εκπομπή, θα ήθελα την άποψή σας και για το Σκοπιανό, την άποψη βασικά της Νέας Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχτεί μια διμερή συμφωνία, εάν και εφόσον υπάρχει, να δεσμεύει τη χώρα, εάν δεν τη φέρει νωρίτερα η κυβέρνηση στη Βουλή, ως ενιαία κυβερνητική θέση. Ισχύει αυτό? Θα απαιτήσετε δηλαδή να έρθει πριν από το πράσινο φως για ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βουλή, ως ενιαία γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, αλλιώς δεν ψηφίζετε? Κύριε Ιωάννου, γίνεται μια συζήτηση για την οποία εμείς ενημερωνόμαστε κυρίως από τις διαρροές που δίδει η κυβέρνηση των Σκοπίων. Διότι η ελληνική πλευρά ελάχιστες ενέργειες έχει κάνει για να μας ενημερώσει. Και υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία τα λέμε δημόσια και φωναχτά. Τα ακούει και τα συζητάει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Έχει δεχτεί ο κύριος Τσίπρας την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας, μακεδονικής ταυτότητας για τα Σκόπια? Έχει επαναχωρήσει ο κύριος Τσίπρας από την εθνική θέση έργα όμνες? Έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα επιτρέψει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχουν απαλληφθεί από το Σύνταγμά τους όλες οι απαράδεκτες αλλητρωτικές αναφορές? Και αν έχουν συμβεί όλα τούτα, αλήθεια, προχωρά, συζητά, συμφωνεί ο κύριος Γκοτζιάς και κατ' επέκταση ο κύριος Τσίπρας και δεσμεύει την Ελλάδα έχοντας τη στήριξη της πλειοψηφίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Δηλαδή, πολύ απλά, ο κύριος Καμένος συμφωνεί με όλα τούτα? Και αν δεν συμφωνεί, πώς αλήθεια προχωρά ο κύριος Κοτζιάς, ο κύριος Τσίπρας? Άρα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσει το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης, και το σύνολο σημαίνει ότι όλοι οι βουλευτές, όλοι οι μηδενός ξερμένοι βουλευτές που στηρίζουν τον κυβερνητικό σχηματισμό. Και βεβαίως μετά θα ακολουθήσει η δικιά μας θέση. Αλλά είναι βέβαιο ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αποφάσεις οι οποίες δεν θα στηρίζονται καν από τα μέλη της πλειοψηφίας που στηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση. Είστε σαφείς, κύριε Βγενάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να έχετε καλά. Μια καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.